πρώτον, η έρευνα πρέπει να είναι συστηματική. Συστηματική έρευνα σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν δημόσιες επενδύσεις. Κάτι το οποίο δυστυχώς εδώ και χρόνια έχει σταματήσει το Υπουργείο να δίνει στο ΙΓΜΕ. Κάποια στιγμή θα γίνουν εκλογές και θα πάνε να ψηφίσουν. Να το ακούσουν. Τι σταμάτησαν και δεν κανένας από αυτούς που εντωμεταξύ πέρασαν από την εξουσία δεν τη συνέχισαν. Δεν τη συνέχισαν. Όχι, συνέχισαν την ίδια πολιτική. Ακριβώς. Να μην κάνουμε έρευνα και συστηματική επένδυση, συστηματική έρευνα. Ακριβώς. Λοιπόν, για μένα ο πολιτικός είναι κάτι το οποίο είχα πει και στο παρελθόν, πρέπει να βλέπει τουλάχιστον 50 χρόνια μπροστά. Αν είναι πραγματικά πολιτικός και τεχνοκράτης. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να βλέπει τόσο πολύ, και, τότε δεν είναι ούτε πολιτικός ούτε τεχνοκράτης. Σήμερα δυστυχώς χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Συγγνώμη, θα κάνω μια ας το πούμε πιο παγκόσμια ας πούμε, κάτι, κάποιο τρόπο ενημέρωση πριν να πάμε στη θετικά. Υπάρχει τώρα η πρωτοβουλία Verhoeven. Ναι. Αυτή η πρωτοβουλία έπρεπε να έχει αρχίσει από τη δεκαετία του 90. Τότε υπήρχαν δύο μελέτες παγκόσμιες. Η μία ήταν αμερικανική, η μία από την Αυστραλία, ναι, που προσπαθούσαν να δουν τι ανάγκες θα είχαμε σε μέταλλα. Ναι. Λοιπόν, αυτές... Σαν πλανήτης εννοείται ή σαν χώρα. Σαν πλανήτης. Ναι. Και οι δύο μελέτες λέγανε ότι θα υπήρχε, λάβανε υπόψη τους την ανακύκλωση των μετάλλων και ούτω καθεξής. Ναι. Λοιπόν, και περίπου και οι δύο συγκλίνανε ότι γύρω στο 2011-2012 ναι, θα υπήρχε μεγάλη ζήτηση μετάλλων. Που σημαίνει, ας το πούμε, ότι εκείνη την περίοδο θα έπρεπε να υπήρχαν μεταλλεία έτοιμα για παραγωγή. Ναι. Λοιπόν, αυτές οι μελέτες δεν λάβανε υπόψη δύο παράγοντες, την Κίνα και την Ινδία. Ναι. Λοιπόν, και το 2003 αρχίζει η μεγάλη άνοδος των μετάλλων. Και σήμερα, ας πούμε, έχουν φτάσει στα ύψη. Ο χαλκός, παραδείγματος χάρη, είναι από 300, αν θυμάμαι καλά, σήμερα είναι στα 800-900 δολάρια τον τόνο. Λοιπόν, δεν έχουμε πρωτοτυπήσει μόνο εμείς στην Ελλάδα. Δυστυχώς, είναι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες σε αυτό τον ίδιο, να το πούμε, την ίδια, ας το πούμε, νοοτροπία, σταματήσαμε την έρευνα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Και βασιζόμαστε, ας πούμε, στα μέταλλα τα οποία θα μας έδιναν, ας το πούμε, οι άλλες χώρες του τρίτου κόσμου. Διότι δεν μας ενδιέφεραν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις εκεί πέρα. Το οποίο ήταν μεγάλο σφάλμα. Σήμερα η Κίνα είναι σε θέση να μας ουσιαστικά να πάρει όλες τις πρώτες ύλες. Ήδη αγοράζουν πάρα πολλά κοιτάσματα σε όλο τον κόσμο. Και χάσαμε μια πρωτιά ως Ευρώπη, διότι έχουμε φτιάξει την τεχνογνωσία για να τοπίσουμε μέταλλα με γεωχημική έρευνα σε χαμηλό κόστος. Είναι μια παγκόσμια γεωχημική έρευνα, ένα έργο ας πούμε, που άρχισε μετά την UNESCO, και θα είχαμε την πρωτιά αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με πίεση από τις γεωλογικές ευρωπαϊκές υπηρεσίες, να κάνουν επενδύσεις, να έχει την επίβλεψη αυτού του έργου του παγκόσμιου η Ευρώπη. Δυστυχώς δεν είχαμε πολιτικούς, γι' αυτό λέω, να βλέπουν μπροστά, δεν διαβάζουν δυστυχώς τις τεχνικές εκθέσεις οι οποίες βγαίνουν, και με συνέπεια σήμερα η Κίνα διεκδικεί το ρόλο αυτό. Θα πάρει την παγκόσμια γεωχημική έρευνα στα χέρια της. Ήδη, ας πούμε, οι τελευταίες υπογραφές θα πέσουν εντός του χρόνου ή αρχές του επόμενου, και φυσικά η Κίνα θα γνωρίζει πλέον πού είναι οι πρώτες ύλες σε όλη την Ιφίλιο. Και καταλαβαίνετε τα προβλήματα τα οποία έχουμε. Τώρα πάμε στην Ελλάδα. Τώρα. Μια ευκαιρία που χάσαμε. Δηλαδή. Μια ευκαιρία που χάσαμε ως χώρα. Και βεβαίως οι γενικοί μας διευθυντές ακόμη είναι διστακτικοί να συνάψουμε μια συνεργασία με τη Ρωσία. Που η Ρωσία δεν θα δεχτεί ποτέ να μπει η Κίνα στη χώρα της, ας πούμε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα δεν είναι μόνο ελληνικά. Η στενοκεφαλιά είναι παγκόσμια. Κύριε Δημητριάδη, κάνουμε έρευνες, κάνουμε, αναπτύσσουμε δράσεις και όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. Είναι και αυτό κομμάτι της δραστηριότητας του ΙΓΜΕ. Ναι, βέβαια. Ασχολούμαστε με περιβαλλοντικές μελέτες και όταν λέω περιβαλλοντικές μελέτες, ολοκληρωμένες περιβαλλοντικές μελέτες που φτάνουν ακόμη και μέχρι προτάσεις για αποκατάσταση. Έχουμε κάνει 400 περίπου μελέτες ως ΙΓΜΕ για τα χαδά. Όπως ξέρετε, υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί πέρα που το πληρώνουμε και πρόστιμα. Και ήταν ένα έργο υπερτρίτων, ας πούμε, που είχαν αναδεσικεύθει. Και ένα πράγμα το οποίο πρέπει να τονίσω είναι οι μελέτες του ΙΓΜΕ γίνονται
με απλώς το μισθό μας, δεν έχουμε κανέναν οικονομικό όφελος ήδη. Κάτι το οποίο πρέπει να καταλάβουν και οι πολίτες, διότι έχουν την εντύπωση είναι ότι παίρνουμε κάποια επιμίσθια. Δεν παίρνουμε κανένα επιμίσθιο. Οι μελέτες μας είναι ολοκληρωμένες, είναι αντικειμενικές και ίσως και επιστημονικά τεκμηριωμένες και ίσως δεν αρέσουν σε ορισμένους πολιτικούς. Είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα τα οποία έχουμε δυστυχώς. Και αυτό το είδαμε πρόσφατα σε προσπάθειες που κάνει ο Δήμος Λαυρίου να βάλει σε... Εκεί έχουμε κάνει μια από τις πιο ολοκληρωμένες μελέτες που έχει γίνει όχι στην Ελλάδα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ξένοι που είδαν τη μελέτη. Και οι δημοτικοί άρχοντες εκεί πέρα θέλουν να χτίσουν ένα σχολείο σε χώρο που πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Και υπάρχουν πάρα πολλές πιέσεις στο Υπουργείο για να δοθεί άδεια. Και επειδή είμαστε και εμείς ως νομοδότες εκεί πέρα, είπαμε όχι. Βεβαίως υπάρχει ένας πόλεμος μεταξύ των πολιτικών και του ΙΓΜΕ. Το ΙΓΜΕ, ευτυχώς οι γενικοί διευθυντές στηρίζουν τις μελέτες του ΙΓΜΕ. Εσείς γιατί είπατε όχι, για να το καταλάβουμε. Εσείς γιατί είπατε όχι, γιατί είχατε αρνηθεί? Όχι, διότι υπάρχει κίνδυνος εκεί πέρα. Ήδη γνωρίζουμε από τις επιδημιολογικές μελέτες ότι υπάρχει αυξημένος μόλυσμος στο αίμα των παιδιών και αρσενικό. Αυτό παραβλέπουν όσοι λένε. Το παραβλέπουν, δυστυχώς. Και οι μελέτες... αυτή τη μελέτη παραβλέπουν, δηλαδή τον κίνδυνο που έχουν απέναντί τους είναι αυτός που μας ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει. Μπορώ να σας πω και άλλο παράδειγμα. Γιατί επίσης μελετήσαμε ολόκληρη τη Λαβρωτική. Και κάποιος από τους δημάρχους εκεί πέρα που δώσαμε τη μελέτη, ναι, υποτίθεται ότι θα μας καλούσαν να τους ενημερώσουμε. Και κάποια στιγμή που τον βρήκα, του λέω γιατί δεν μας καλέσατε για να σας ενημερώσουμε. Μου λέει αυτά τα οποία γράφετε είναι σωστά. Του λέω βέβαια δεν είναι σωστά. Μου λέει δεν μπορούμε να τα δημοσιοποιήσουμε αυτά τα πράγματα στον κόσμο, διότι όταν τα δημοσιοποιήσουμε θα πέσει η γη, θα φύγει ο κόσμος και θα χάσουμε να σου πούμε λεφτά. Το μόνο πράγμα που τους ενδιαφέρει είναι το οικονομικό όφελος. Δεν τους ενδιαφέρει η ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Καταλάβετε. Καλά η ποιότητα, εδώ και η βιωσιμότητα. Και η βιωσιμότητα. Υγεία τους, δηλαδή. Και η υγεία τους. Αυτή η δεύτερη που μου είπατε στη Λαβρωτική, αν κατάλαβα καλά, είναι άλλη έρευνα. Που... είναι άλλη έρευνα για όλη τη Λαβρωτική Χερσόνησο. Μπορούσε σε τι. Και τι προβλέπει. Και τι προβλέπει, απλώς εμείς χαρτογραφούμε όπου υπάρχει πρόβλημα. Τόσο σε θέματα καλλιεργειών, όσο και στον άνθρωπο, ας πούμε, επιπτώσεις στον άνθρωπο. Ναι. Από εκεί πέρα εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Απλώς δίνουμε τα δεδομένα. Και από εκεί πέρα υποτίθεται η πολιτεία έχει τις μελέτες αυτές και όλοι οι τοπικοί άρχοντες έχουν τις μελέτες και υποτίθεται ότι πρέπει να ενημερώσουν τον κόσμο. Δυστυχώς ενημέρωση γίνεται όταν μας καλέσουν, αλλά μετά δεν γίνεται καμιά δραστηριοποίηση ούτως ώστε να γίνει αποκατάσταση και να προφυλαχθεί ο κόσμος. Συγγνώμη κύριε Δημητριάδη, επειδή θα το χρησιμοποιήσω πολλές φορές. Θα το χρησιμοποιήσω αυτό το επιχείρημα, θα το χρησιμοποιήσω πολλές φορές. Πείτε μου κάτι, μήπως υπήρχε και άλλη μελέτη, τουλάχιστον για το σχολείο, για το πρώτο παράδειγμα. Μελέτη από κάποιον άλλον που επικαλέστηκαν που έλεγε ότι. Όχι, δεν υπήρχε καμία άλλη μελέτη. Δηλαδή υπήρχε μία που έλεγε ότι υπάρχει κίνδυνος για τα παιδιά και έλεγαν να συγκρύψουμε. Ναι. Ουσιαστικά οι πιέσεις οι πολιτικές ήταν να πάρουμε πίσω τη γνωμάτευσή μας. Να πάρουμε πίσω τη γνωμάτευσή μας, αλλά ευτυχώς όλοι οι γενικοί διευθυντές μας προς τιμή τους στηρίζουν τις μελέτες που κάνει το Ινστιτούτο. Ναι. Λοιπόν. Θέλουμε τους επιστήμονες και δεν λέω αυτό που μου έρχεται στο μυαλό. Αλλά ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχουμε ως Ελλάδα, δεν έχουμε την βασική υποδομή, την γεωχημική, η οποία να στηρίξουμε επίσης άλλες μελέτες. Ενώ η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες που άρχισε τη συστηματική γεωχημική έρευνα στον ελλαδικό χώρο από το 1970, λόγω έλλειψης της χρηματοδότησης που σας είπα των δημοσίων επενδύσεων, σταμάτησε η συστηματική γεωχημική έρευνα. Ακόμη και οι χώρες του Ανατολικού, πρώην Ανατολικού μπλοκ, έχουν ολοκληρώσει τις γεωχημικές έρευνες και γνωρίζουν τι υπάρχει στο έδαφος τους, ας το πούμε, από πλευράς στοιχείων τα οποία είναι βλαβερά είτε στα φυτά είτε στον άνθρωπο. Δυστυχώς εμείς μόνο έχουμε καλύψει μέρος του ελλαδικού χώρου και για ορισμένα στοιχεία.
Σήμερα θέλουν να κλείσουν τα εργαστήριά μας ουσιαστικά. Γιατί, συγγνώμη, γιατί δεν το κατάλαβα. Δεν είχατε το χρόνο, δεν είχατε τους πόρους. Όχι, γιατί... δεν είχαμε τους πόρους. Δημόσιες επενδύσεις. Ναι. Τις δημόσιες επενδύσεις σταματήσαν, όπως σας είπα, τη δεκαετία του 1990, του 1993, ναι. Τελευταίες. Ναι. Και από τότε. Έχει τονίσει αυτό. Μήπως τους αδικούμε τώρα, επειδή μπορούμε να πούμε στον κόσμο αλήθειες, να τις καταλάβει και το ακούει με ενδιαφέρον. Μήπως τους αδικούμε. Δηλαδή, πέρασαν πολλοί υπουργοί από αυτή την καρέκλα. Τους ενημερώνετε κάθε φορά, εσείς πιστεύετε ότι γνωρίζουν και δεν πράττουν ή πέρασε, είναι στο σιρτάρι, ξεχάστηκε και... Κοιτάξτε, προτάσεις πάντοτε υποβάλλουμε, αλλά υποβάλλουμε προτάσεις, κανείς αλλά... Κανείς μπορεί να πει δεν ήξερα. Όχι. Αυτό ήθελα να ακούσω. Ναι. Δυστυχώς. Έτσι όπως καταλαβαίνετε υπάρχει ένα κενό, πολύ σημαντικό, και μια χώρα, ας πούμε, η οποία αυτή τη στιγμή... θεωρείται να είναι στον ευρωπαϊκό χώρο, στον 21ο αιώνα, να υστερεί πίσω κατά πολύ από άλλες χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ σε βασική πληροφόρηση. Και οι πληροφορίες αυτές μας τις ζητάνε, συνήθως παίρνουν τηλέφωνο άνθρωποι και θέλουν να ξέρω, ας πούμε, τη χημική σύσταση του εδάφους στην περιοχή μου. Δεν έχουμε στοιχεία. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και επίσης εκτός αυτό, εκτός από αυτό, από τις περιβαλλοντικές έρευνες που είναι σημαντική η βασική γεωχημική υποδομή της χώρας, είναι ότι μπορούμε να εντοπίσουμε και άλλες περιοχές που πιθανόν να έχουν μεταλλεύματα, τα οποία δεν γνωρίζουμε σήμερα. Επειδή πάλι δεν είχατε την αναγκαία χρηματοδότηση. Επειδή δεν είχαμε πάλι την αναγκαία χρηματοδότηση. Άρα ακόμα και εσείς εδώ του ΙΓΜΕ δεν έχετε το σύνολο του ρηκτού πλούτου ή όλων των μορφών που μπορούν να αξιοποιηθούν. Δεν έχουν γίνει συστηματικές έρευνες. Γιατί η πολιτεία δεν αποφάσισε να ενισχύσει αυτό το κομμάτι. Ακριβώς. Και όλες οι κοινωνικολογικές έρευνες ουσιαστικά σταμάτησαν, οι συστηματικές που λέω, το 1993. Οι τελευταίες ήταν κάποιες έρευνες που γίνανε για πρωτογενή χρυσό. Και από τότε σταματήσαν όλες οι συστηματικές, το τονίζω, συστηματικές κοιτασματολογικές έρευνες στον ελλαδικό χώρο. Μάλιστα. Και ο μόνος φορέας που μπορεί να κάνει αυτό, αυτή την εργασία είναι το ΙΓΜΕ. Τώρα εδώ πέρα... Τέλος πάντων, τώρα με την κίνηση που θα γίνει με τη συγχώνευση, πώς να το λέμε σωστά, απορρόφηση. Ποια είναι η σωστή ορολογία, η απορρόφηση. Μέχρι αναρροφήσεως. Με την απορρόφηση μέχρι αναρροφήσεως. Αυτές τις έρευνες δηλαδή για το επόμενο σχολείο που θα υπάρχει κίνδυνος, ποιος θα την κάνει αυτή την έρευνα. Πάλι επιστήμονες του ΕΚΒΑ αυτή τη φορά. Ο Δήμαρχος. Δεν έχω καταλάβει αυτό λίγο. Ο Δήμαρχος λέει που θα το απορρίψει, θα κάνει τη μελέτη. Δεν φαντάζομαι. Α, τώρα θα σβήσει και το ΙΓΜΕ, δεν θα υπάρχει καν μελέτη. Συγχωρείτε με, δεν έγινε. Αυτό το σχολείο τελικά δεν έγινε, έτσι δεν είναι. Όχι, διότι υπάρχει αρνητική έκθεση από εμάς. Ναι, δεν έγινε. Δεν έγινε ακόμη. Αλλά υπάρχουν πολιτικές πιέσεις ακόμη. Συνεχίζουν να υπάρχουν. Στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων έχει ενημερωθεί. Έχουν ενημερωθεί όλοι. Δεν λέμε τώρα το δημόσια ποιο είναι. Όχι, έχουν ενημερωθεί όλοι. Ναι. Αν δεν είχαν ενημερωθεί, να του ενημερώνουμε. Όχι, έχουν ενημερωθεί και αρχίζουν να ενημερώνονται και τώρα. Ωραία. Επίσης, κάτι σημαντικό πάλι είναι για την οδηγία για τα νερά. Διότι ασχολούμαστε, όπως είπα, με συστηματικές έρευνες. Η ποιότητα των νερών, δηλαδή οι αναλύσεις οι οποίες γίνονται. Ναι. Πρέπει να γίνεται σε ένα εργαστήριο για να υπάρχει συμβατότητα των αποτελεσμάτων. Ναι. Δυστυχώς η πολιτεία πάλι, χωρίς να λάβει υπόψη της τη συστηματική εργασία που πρέπει να γίνει, αποφάσισε να μην δώσει όλη αυτή τη δουλειά της συστηματικής παρακολούθησης της ποιότητας των νερών στο ΙΓΜΕ, αλλά να τη δώσει σε ιδιώτες. Το νερό που πίνουμε. Και το νερό που πίνουμε και βέβαια. Λοιπόν, αναλυκάνει απορροής. Δηλαδή το ΙΓΜΕ αυτή τη στιγμή ιδιώτες και υποτίθεται με την οδηγία 2060 υποτίθεται ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο αρχείο. Ένα ενιαίο αρχείο γίνεται με την δειγματοληψία πρέπει να είναι ακριβώς η ίδια. Ναι. Να αναλύονται όλα τα δείγματα στο ίδιο εργαστήριο να υπάρχει συμβατότητα των αποτελεσμάτων. Αυτή τη στιγμή σπαταλούνται πάρα πολλά χρήματα διότι το Υπουργείο αυτό θέλει με την διεύθυνση υδάτων. Και τα αποτελέσματα στο τέλος δεν θα είναι συμβατά μεταξύ τους. Δηλαδή δεν θα έχουμε μία ενιαία εικόνα της χώρας. Αυτό είναι κάτι σημαντικό. Το έχουμε επισημάνει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη αυτό, διότι το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στην Ευρώπη. Και πρόσφατα για να αποδείξουμε το σημαντικό, ας το πούμε, αυτό εγχείρημα ότι πρέπει να γίνεται με ενιαίο τρόπο δειγματοληψίας,
με ανάλυση στα ίδια εργαστήρια. Αποφασίσαμε, επειδή είναι μια διάσταση η οποία δεν υπήρχε, η ποιότητα των υπογείων υδάτων σε όλη την Ευρώπη, επιλέξαμε ως δειγματοληπτικό υλικό τα εμφιαλωμένα μεταλλικά νερά, που υπόκεινται, ας πούμε, σε αυτηρή νομοθεσία. Και αναλύσαμε 1.700 περίπου νερά από όλη την Ευρώπη, από γύρω στους 890 θέσεις, και έχουμε βγάλει τον γεωχημικό άτλαντα των υπόγειων νερών της Ευρώπης. Αλλά όλα τα δείγματα αναλύθηκαν στο ίδιο εργαστήριο. Έγιναν εξονυχιστικές ποιοτικός έλεγχος για να έχουμε σωστά αποτελέσματα. Και επειδή αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό και πρέπει να κατανοηθεί από την πολιτεία, σπαταλούνται πάρα πολλά χρήματα αυτή τη στιγμή με αποσπασματικές μελέτες και στο τέλος δεν θα υπάρχει μια ενιαία βάση για την ποιότητα των νερών στη χώρα. Και στο τέλος σίγουρη για την ποιότητα δεν θα είναι. Των αποτελεσμάτων και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Σε αυτή την έρευνα κάναμε επίσης δειγματοληψία από νερό των βρύσεων, δηλαδή ουσιαστικά από το νερό που πίνουμε. Και θέλω να διαβεβαιώσω τουλάχιστον τους πολίτες όλους ότι ευτυχώς δεν βρήκαμε κανένα πρόβλημα στο πόσιμο νερό. Είναι εξίσου καλό με το εφιαλωμένο. Και τα εφιαλωμένα νερά της Ελλάδος είναι αρκετά καλά, έτσι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα είναι η συντήρησή τους από τη στιγμή που εφιαλωθούν μέχρι να φτάσουν στον καταναλωτή. Αυτό είναι πρόβλημα πλέον των σούπερ μάρκετ και των ιδιωτών που θα διακινούν. Για να ολοκληρώσω, κάτι το οποίο εμένα με έχει εκνευρίσει, ας πούμε, είναι ότι βάλανε δύο λέξεις ταυτόσιμες στο Ελληνικό Κέντρο Βιώσιμης και Εφόρου Ανάπτυξης. Να καταλάβετε πόσο πρόχειρη ήταν αυτή η απόφαση. Επειδή η Ελλάδα πλέον βγαίνει εκτός των συνόρων, είμαστε Έλληνες και πρέπει να το τονίζουμε, ας πούμε, αυτό, είναι, πρέπει να λέγεται Ελληνικό Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Ελληνικό Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το ελληνικό πρέπει να το προβάλλουμε. Όλες οι χώρες το κάνουν. Η μόνη χώρα που δεν το κάνει είναι η Ελλάδα. Λέμε εθνικό. Είμαστε πέραν το σύνορο μας πλέον. Έχουμε συνεργασίες με την Ευρώπη, με όλη την Ιφίλιο. Και επίσης κάτι το οποίο πάλι τονίζω τεχνοκρατικά, δεν έχουμε κράτος. Αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα της Ελλάδος. Εγώ δεν προσπαθώ να καταλάβω μέχρι σήμερα πώς λειτουργεί αυτό το κράτος. Δεν έχω καταλάβει ακόμη. Χρειαζόμαστε ουσιαστικά καριερίστες γενικούς γραμματέας. Και χρειαζόμαστε γενικούς διευθυντές καριερίστες. Δεν είναι δυνατόν να αλλάζει ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου, που είναι το σημείο αναφοράς για όλους τους υπουργούς, με τον κάθε υπουργό ή κάθε κυβέρνηση. Το ίδιο πράγμα πρέπει να συμβαίνει και με τους διάφορους επαγγελματικούς επιστημονικούς οργανισμούς όπως είναι το ΕΓΜΕ. Χρειαζόμαστε μόνιμους καριερίστες, γενικούς διευθυντές, μόνιμους γενικούς γραμματείς. Αν δεν το καταλάβουν αυτό οι πολιτικοί, θα είμαστε πάλι στη δεκαετία του 30, του 40, του 50, του 19ου και 20ου αιώνα. Πρέπει να μπούμε στον 21ο αιώνα. Χρειαζόμαστε κράτος. Το Βέλγιο λειτουργούσε χωρίς κυβέρνηση 360 πόσες μέρες. Ολόκληρο. Και εμείς κανένα δύο εβδομάδες καλά δεν είναι. 11 μήνες. Λοιπόν, εμείς είμαστε υπουργοκεντρικοί. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Υπουργοκεντρική, μου αρέσει και αυτό να το χρησιμοποιήσω. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Είμαστε υπουργοκεντρική κυβέρνηση. Και κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό για τις επενδύσεις είναι ο μεταλλευτικός κώδικας, ο οποίος είναι πανάρχιος, είναι από τη δεκαετία του 60, αν θυμάμαι. Πρέπει να εξυγχρονιστεί αν θέλουμε να έχουμε επενδύσεις.